Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, όπως έχει καθιερωθεί 25 Νοεμβρίου, εκείνη την ημέρα η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με την υποστήριξη της ΑΧΕΠΑΝΣ Ρόδου διοργανώνουν εσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κορνήλιος Καστοριάδης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 5 το απόγευμα. Αλλά όσο πάμε, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η λεκτική και η ψυχολογική βία που ασκείται στον επαγγελματικό χώρο αυξάνεται και γίνεται κυρίως κατά των γυναικών. Οπότε αυτά ήταν που μας έκαναν να πούμε ότι αυτή τη φορά, σε αυτή την Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας, το ειδικεύουμε το θέμα μας και πάμε στον εργασιακό χώρο. Είναι μια πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια εκδήλωση στα τοπικά μας δεδομένα που ασχολείται με τη βία και θεωρούμε ότι ανοίγουμε ένα κύκλο που θα οφείλουμε να το συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλές γυναίκες, γιατί αν δεν το συζητήσουμε δεν θα μπορούμε να βρούμε λύσεις και να βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε τα άτομα. Ο μέσος όρος της Ευρώπης με άριστα το 100, όπου 100 θεωρείται ότι η γυναίκα και ο άντρας είναι ίση, η Ευρώπη έχει φτάσει στο 70,2. Η Ελλάδα είναι στο 58. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε και για να πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυτό το 70 που λέγαμε, αλλά και για να φτάσουμε στο 100 που είναι το άριστα και που όλοι θέλουμε να φτάσουμε εκεί, να δώσουμε δηλαδή σε αγόρια και σε κορίτσια και σε αγόρια την ευκαιρία να έχουν ίσες ευκαιρίες για μάθηση, ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία, ίση δύναμη στην κοινωνία και να ανατραπούν όλα αυτά τα στερεότυπα για τα οποία έκανε μια ανοίξη η Χριστίνα προηγουμένως. Η ομάδα εθελοντριών της ΧΕΝ Ελλάδος θα παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας στη διαζώσης εκδήλωση την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου και ώρα 7 στο κτίριο της ΧΕΝ Ελλάδος στην Αμερικής 11 στην Αθήνα και διαδικτυακά την Παρασκευή 8 Δεκάτου στις 7 το απόγευμα. Καθώς η χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο πλέον μέρος της καθημερινότητας, όλο και περισσότερο εκφάσεις της πραγματικής ζωής μεταφέρονται σε αυτό.